Δεν ρε υπάρχει. Γιώτα. Συγγνώμη, συγχαρητήρια. Πού ήρθες, κορίτσι μου, σήμερα. Ο θηλυκός ζωρό. Κορίτσι μου. Τι όμορφη που είσαι. Γιώτα μου, κορίτσι μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα ξανά. Άλλο κορίτσι είσαι τώρα. Δεν ξέρω, θα με δω. Μην την αφήνουμε άλλο είναι να κάνει. Είναι αγχωμένη, δεν τη βλέπετε. Ναι, είναι αγχωμένη. Δεν μιλάει, δεν έχει πει κύχη. Πέσαν όλοι πάνω της, κάνανε πάρα πολλές αλλαγές. Είναι ναι. Μεταμορφωμένη πραγματικά. Θέλω να δει πώς είναι και να καταλάβω αν της αρέσει ή όχι. Θέλω να είσαι απόλυτα ειλικρινής. Για να δω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο ρε Ιβόνη, μπράβο Γιώτα μου. Έλα κορίτσι μου. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ιβόνη από πού, τι είναι αυτό που εμπνεύστηκες και έκανες έτσι τη Γιώτα που πραγματικά είναι κούκλα. Όταν είδα την Γιώτα, τη φαντάστηκα λίγο Ισπανίδα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, ναι, ναι. Ήθελα είναι να το φέρω Ισπανιόλες. Λίγο χωρίς να είναι υπερβολικό και να είναι απλά μία εικόνα, λίγο πασαρέλας, λίγο πιο... Πιο γκράντε. Ναι. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιβόνη με αυτό το κόνσεπτ το εξαιρετικό που μεταμόρφωσε τη Γιώτα. Εγώ ευχαριστώ την Γιώτα. Είναι μια και το Τρίφωνα που πρέπει να πω και κάτι. Γιατί εγώ ήθελα να βάλω αυτό το καπέλο και δεν άφησα το Τρίφωνα να κάνει την δουλειά του όπως ήθελε. Όχι, ναι, ναι. Αλλά ευχαριστώ για την κατανόηση αυτή. Νομίζω... Γιατί και ο Τρίφωνας θέλει να ζήσει εδώ την κάθε στιγμή του και θέλει να δείξει τη δουλειά του. Και σήμερα δεν τον άφησα πολύ, αλλά την άλλη φορά. Λευκό, τι θες. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τόσα styling, οπότε δεν με ενοχλεί. Ναι, μωρέ, αφού του ναι. Πάει τώρα αυτό το καπέλο. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο όμως. Πολύ σημαντικό πως είναι από κάτω μαζεμένα τα μαλλιά από το καπέλο. Ναι, βέβαια, έκανα αυτό το styling το εννοείται. Κάτω, αλλά δεν φαίνεται. Το πες κάτι. Εδώ θα το φορέσεις. Για πες. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή μου τη συμμετοχή στο Style Me Up σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπάνε γι' αυτό ακριβώς που είμαι. Αγάπη. Α, κορίτσι μου. Τι γλυκιά ευαίσθητη ψυχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κλείνεις έτσι, γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Δεν θέλω να κλάψω. Αλλά θα γίνω χάλια τώρα, κλαίω πολύ. Μπράβο, ρε ψυχούλα μου. Να δώσω χρόνο για κλάμα ή να κάνω πασαρέλα. Όχι, πασαρέλα. Και θα κλαίσεις ή θα είσαι στιγμή. Θα είμαι drama queen. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και σήμερα, καλό απόγευμα, η Γιώτα θα κάνει και πασαρέλα. Και θα της πήγε και ένα δάκρυ. Και ξέχασα. Να είστε καλά και αν θέλετε και εσείς να έρθετε εδώ, να συγκινηθείτε, να μεταμορφωθείτε, να περάσουμε ωραία, δηλώστε συμμετοχή στο Style Me Up. Γεια σας.